Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κύου στην Αργολίδα πραγματοποιεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κύου σεμινάριο με θέμα υγεία και παραγωγικές διαδικασίες. Ένα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο βέβαια από την Αργολίδα, αλλά από όλους τους νομούς εμβέλειας του Κέντρου Περιβαλλοντικής. Είναι από Αττική, είναι από Βιωτία, είναι Τρίπολη, είναι από Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία κτλ. Είναι ένα σεμινάριο στα πλαίσια, διήμερο βέβαια, στα πλαίσια του φετινού θεματικού έτους της UNESCO, Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες. Έχουν έρθει δύο σημαντικοί άνθρωποι, η κυρία Τοδούλου, η οποία είναι πρόεδρος της εταιρείας της ψυχολογίας, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, και ο κύριος Σακάς, ο οποίος είναι ψυχίατρος, διευθυντής στο Γεννηματά. Είναι δύο άνθρωποι, σκεφτήκαμε ότι στην εποχή την πολύ δύσκολη και την πολύ περίεργη που περνάμε, οι συνάδελφοί μας πρέπει να διαχειριστούν τα παιδιά με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και τρόπους. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βοηθηθούν, ακριβώς γι' αυτό σήμερα δεν είναι ένα τυπικό σεμινάριο, δουλεύουν σε ομάδες, να μπορέσουν να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα από τις δεδομένες συνθήκες τις τωρινές. Αυτή η προσπάθεια γίνεται από τη μεριά μας, γι' αυτό και δημιουργήσαμε και φτιάξαμε ένα σεμινάριο με άλλο περιεχόμενο, γιατί αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στα σχολιά, με παιδιά που περνάνε δυσκολίες σε αυτή τη φάση. Και τους εαυτούς μας βέβαια. Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα έχει οργανωθεί ένα εργαστήριο και μέσα σε αυτό το εργαστήριο με μια μεθοδολογία που τους ανήκει βέβαια προχωράμε σιγά σιγά μέχρι να το ολοκληρώσουμε το μεσημέρι. Το απόγευμα έχει ένα άλλο εργαστήριο πάλι στην ίδια θεματική με διαφορετικές όμως προσεγγίσεις για να μην σας απασχολώ με λεπτομέρειες. Αύριο το πρωί θα επισκεφθούμε κομμάτια από το Ναύπλιο και κομμάτια από το Άργος για να δούνε σχολεία που σε περίοδους κρίσης υπήρξαν, όπως ήταν το αλληλοδοκτικό στο Άργος και να δούμε και σχολεία παλιά, δηλαδή το Καποδιστριακό κτλ. Θα ασχοληθούμε δηλαδή με τα κομμάτια της εκπαίδευσης από τη μία και από την άλλη πλευρά σε αυτό το σεμινάριο.